Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Να πάμε τώρα στην αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δήμητρα Κριτίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και τους ακροατές σας. Θα μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με τα σχολικά κτίρια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι εικόνα έχετε? Η εικόνα που έχω είναι η εξής. Καταρχήν μιλάμε για πάνω από 250 περίπου σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, από προδημοτική, δημοτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα κτίρια βρίσκονται, κοιτάξτε, υπάρχουν γυρασμένα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια που είναι καλοσυντηρημένα, κακοσυντηρημένα και καινούρια. Άρα έχουμε απ' όλα. Ναι, ναι. Βεβαίως αυτό σημαίνει, κοιτάξτε, και ένα κτίριο το οποίο είναι σήμερα, μπορεί να αποδίδεται σήμερα, την επόμενη μέρα μπορεί να έχει προβλήματα. Όταν μέσα φιλοξενείται μαθητικός πληθυσμός, ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, και χρησιμοποιείται, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και φθορές που θα πρέπει να αποκαθίστανται συνεχώς. Γιατί μπορεί να έχουν γίνει και κακοτεχνίες και δεν υπάρχει πάντα έλεγχος. Τα πάντα μπορεί να έχουν γίνει. Σε αυτό που παραλαμβάνεται. Φυσικά, φυσικά τα πάντα μπορεί να έχουν τύχει και έχουν τύχει. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι η οικονομική κρίση αφήνει στίγμα επάνω στην σχολική στέγη και στη Θεσσαλονίκη, γιατί σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες να συντηρούνται και οι διευθυντές έχουν κάνει και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προσπαθούν, όμως είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο και αυτό που λέμε ένα συνεχές κυνήγι στην προσπάθεια να διορθώνονται πράγματα. Γιατί αν μια μικρή φθορά την αφήσουμε, θα γίνει μια μεγάλη φθορά. Και από εκεί και πέρα πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα. Αυτό που έχω λοιπόν να πω είναι ότι η σχολική στέγη ικανοποιεί σε ένα βαθμό τις απαιτήσεις, όμως χρειάζονται συνεχώς να γίνονται παρεμβάσεις και η εκπαιδευτική αλλά και η μαθητική κοινότητα θα πρέπει να φροντίζει αυτό που της αποδίδεται, γιατί οι δυνατότητες συνεχούς συντήρησης είναι προβληματικές λόγω των μεγάλων εξόδων που αυτές έχουν. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά τα προβλήματα είναι προβλήματα και πρέπει να επιλύονται, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με σχολεία και με μικρά παιδιά και μάλιστα μαθητές. Κυρία Κριτίδου, αναφέρθηκα νωρίτερα στον προσεισμικό έλεγχο. Μου είπατε ότι έχει ξεκινήσει από πέρσι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι, έχει ξεκινήσει. Πόσα σχολεία έχουν ελεγχθεί έως τώρα και πόσα υπολείπονται? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί είναι στη διαδικασία. Δηλαδή, αν πω έχουν περάσει από 20 σχολεία, σήμερα μπορεί να είναι 25. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν. Στα 200 τόσα που μας είπατε, είναι. Δεν έχουμε φτάσει στα μισά. Ακριβώς. Δεν έχουμε φτάσει στα μισά. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα χρόνο, δηλαδή ο έλεγχος θα συνεχιστεί, γιατί βάσει και αυτού του ελέγχου προέκυψε και το πρόβλημα στο πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο και έγινε μεταστέγασή του μετά από τις διαπιστώσεις που είχαν οι μηχανικοί στο συγκεκριμένο κτίριο, που σημαίνει είμαστε νεγρηγόρηση εάν κάτι εμφανιστεί να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ο προσεισμικός έλεγχος είναι κάτι που χρειάζεται. Ακριβώς, και έπρεπε να έχει γίνει. Είμαστε βεβαίως, μια σεισμογενής βεβαίως περιοχή, όλοι το ξέρουμε. Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι, τα κτίρια μας έχουν αντέξει, γιατί τα παιδακτήρια έχουν υποστεί το βάσανο ενός σεισμού, μικρού ή μεγάλου. Το ότι έχουν αντέξει όμως σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει έλεγχος, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε μια σεισμική δόνηση. Βεβαίως έπρεπε να έχει γίνει. Σημασία έχει ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία και συνεχίζουμε τον έλεγχο. Οπότε κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω μέσα στο 2000, στο επόμενο έτος, 2020, θα έχει ολοκληρωθεί για όλα τα σχολικά διδακτήρια. Κυρία Κριτίδου, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο, όχι στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Καλαμαριάς, ναι, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε πολλούς άλλους δήμους, ναι, στην επικράτεια, το οποίο δεν έχει πολεοδημική άδεια, είναι το έκτο δημοτικό σχολείο, όπου ο Δήμος έχει κάθε καλή πρόθεση και διάθεση να παρέχει οτιδήποτε χρειάζεται στην κτηριακή υποδομή.
Από την άλλη, το έργο του Δήμου δυσχεραίνεται, γιατί δεν υπάρχει πολεοδομική άδεια. Μάλιστα. Γίνεται θα ακόμα και αυτό. Είχαμε και φαντάζομαι ότι δεν είναι το μόνο. Ακριβώς. Να σας πω ποιο είχαμε. Ήταν το σχολείο το πρώτο πειραματικό. Δεν είχε άδεια. Αυτό που μεταστεγάστηκε δεν είχε άδεια. Mm-hmm. Και αυτό αιτιολογείται ότι έγινε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα το 1978 μετά τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης. Και έγινε εκτάκτως και για λίγο χρονικό διάστημα. Βέβαια το λίγο χρονικό διάστημα έφτασε να είναι 40 χρόνια. Και στα 40 αυτά χρόνια αυτό το σχολικό διδακτήριο δεν είχε άδεια. Ναι. Άρα έχουμε ένα που ευτυχώς αυτή τη στιγμή... Μήπως υπάρχουν κι άλλα... Πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω εγώ δεν είναι έτσι. Είναι ότι μέχρι στιγμής όλα έχουν σχέδιο. Θα διατηρήσω ένα ερωτηματικό το οποίο δοθεί στις ευκαιρίες μια και το μου το λέτε, θα μπορούσαμε να δούμε τα προκάτ σχολεία μας. Ναι. Γιατί όλα αυτά γίνανε μέσα στα πλαίσια μιας επιτακτικής ανάγκης τότε να στεγάσει σχολεία μετά από τον σεισμό του 1978. Όλα τα προκάτ μας λοιπόν έγιναν με δεδομένη εκείνη την ανάγκη και όπως αυτό στο πειραματικό πιθανόν δεν το ξέρω αλλά μπορώ να το δω. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν και λειτουργούν κανονικά τόσα χρόνια ικανοποιώντας τις ανάγκες για σχολική στέγη που είναι μεγάλες στο Δήμο μας. Και υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο, επειδή αναφερθήκατε στα ΠΡΟΚΑΤ, υπάρχει το θέμα, το πρόγραμμα μάλλον, της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής αγωγής. Χρειάζεστε αίθουσες, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή χρειάζονται περισσότερες αίθουσες, ειδικά οι μεγάλες πόλεις έχουν θέμα. Οι αίθουσες αυτές πρέπει να βρεθούν και να βρεθούν άμεσα. Και το ίδιο το Υπουργείο συστήνει, το Υπουργείο Παιδείας, να κάνετε ακόμη και προκάτ σχολεία, ναι, προκειμένου ναι, ναι, να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη χρονιά, το 2018-19, ήταν η δεύτερη φάση του προγράμματος, το 19-20, είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος. Σε αυτή τη δεύτερη φάση δεν εντάχθηκαν συγκεκριμένοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά γιατί οι απαιτήσεις για τη λειτουργία αυτής της φάσης, το Υπουργείο το ήξερε πολύ καλά και εκείνο αποφάσισε, ήταν ότι υπάρχει περίπου ανάγκη για 70 νέες αίθουσες για να ικανοποιήσουμε τον αριθμό των νηπίων, των προνηπίων, δηλαδή της δίχρονης υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης. Τώρα, το πώς θα γίνει και το σε τι βαθμό μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε αναλάβει ως νέα διοίκηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Τώρα 1η Οκτωβρίου έχω μια μεγάλη σύσκεψη στο Δημαρχείο με όλους τους συναρμόδιους φορείς, τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλους, προκειμένου τον Περιφερειακό Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να δούμε από κοινού, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε και πώς θα μεθοδεύσουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως το Υπουργείο Παιδείας θέλει και προτείνει και τέτοιου είδους λύσεις. Δεν ξέρω σε τι κλίμακα θα το δούμε αυτό μαζί με το Υπουργείο. Είχαμε μια πρώτη... Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, είχαμε μια πρώτη επαφή με την κυρία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου της το είπαμε το θέμα, το ξέρει πολύ καλά και εκείνη, ξέρει τι ανάγκες υπάρχουν και εδώ και στο Δήμο Αθηναίων, και οπότε μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι έντονες διεργασίες για να πούμε ότι αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, εκείνη τη δυνατότητα έχουμε, να δούμε δηλαδή όλες τις λύσεις στα πλαίσια της κοινή συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων. Βεβαίως, εάν τυχόν το Υπουργείο μας διαβεβαίωσε ότι εάν τυχόν δεν μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 70 αίθουσες, γιατί σήμερα να ξεκινούσαμε να χτίζουμε, πες ότι είχαμε όλες τις μελέτες και ξεκινούσαμε, πάλι δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε προλάβει. Δεν θα προλάβαμε. Φυσικά. Και οπότε το Υπουργείο έχει και την άλλη εναλλακτική λύση, την οποία μας είπε ότι θα δώσει βάουτσερ στα παιδιά, τα οποία δεν θα μπορούν να μπουν σε δημόσια νηπιαγωγεία,
να πάνε σε παιδικούς σταθμούς πληρώνοντας τα έξοδα από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Τώρα από εκεί πέρα είναι αρκετά μακρύς ο δρόμος. Ξεκινάμε 1η Οκτωβρίου να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε και να προγραμματίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε ποιο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρητιδού. Καλό σας απόγευμα. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.